52 άτομα έχουν χάσει το 2019 τη ζωή τους στην άσφαλτο, με τελευταίο θύμα την 80χρονη γυναίκα, που βρήκε τραγικό θάνατο στα συντρίμια του αυτοκινήτου που επέβαινε και συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο γιοταχή στην Εθνική Οδό στο ύψος της Καλέτας στο Ρέθυμνο. Το τροχαίο δυστύχημα άφησε πίσω του και ένα 5χρονο κοριτσάκι, το οποίο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Το παιδί μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι στο Παγνί και νοσηλεύεται σε καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με τους γιατρούς ενός συνόλου ειδικοτήτων να παρακολουθούν ανά λεπτό την εξέλιξη της υγείας του. Λεπτά λοιπόν μετά τις 3, έφτασε το κοριτσάκι που έφερε τα πιο βαριά τραύματα. Ήρθε με τις απαιτούμενες εξετάσεις, είχαν γίνει συνοήσεις με τους γιατρούς και οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο. Αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά κάποια τραύματα τα οποία έφερε. Και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου μας, υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, από πολλές ειδικότητες. Παιδοχειρουργοί, ορθοπαιδικοί, νευροχειρουργοί, οφθαλμίατροι. Οι εντατικολόγοι της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου μας, όλοι αυτοί είναι στο μικροσκόπιο οι μικροί, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό. Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένο και σε καταστολή. Όπως τόνισε ο αναπληρωτής διοικητής του Παγνί για το 5χρονο κορίτσι, οι γιατροί του Παγνί κινητοποιήθηκαν πριν καν αυτό φτάσει στο νοσοκομείο, αφού κρίθηκε η απαραίτητη μεταφορά του από το νοσοκομείο Ρεθύμνου και έγινε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να αντιμετωπιστεί όσο καλύτερα γινόταν. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, είναι διασωληνωμένο, είναι σε καταστολή. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει ένα πολύ καλό τέλος όλη αυτή η ιστορία. Το Παγνί είναι ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο. Κάνει advanced επεμβάσεις, προχωρημένες. Έχω εμπιστοσύνη στο ιατρικό, στο νοσηλευτικό, σε όλο το προσωπικό του Παγνί. Θεωρώ ότι από ιατρικής άποψης έγινε το καλύτερο και εκτιμώ ότι θα πάει καλά. Το 5χρονο κοριτσάκι επέβαινε στο όχημα που οδηγούσε η μητέρα του, η οποία επίσης μεταφέρθηκε στο Παγνί με ελαφρά τραύματα, αλλά και το αδερφάκι του 2,5 ετών που παρακολουθείται από τους γιατρούς στο Παγνί στην παιδοχειρουργική κλινική, με τις ευχές όλων να φτάνουν βροχή στην οικογένεια, καθώς η μητέρα των παιδιών είναι κόρη του προέδρου της ΕΚΑΣΚ, Μπάμπη Μαρκάκη, ο οποίος περνάει δύσκολες ώρες αναμένοντας θετική εξέλιξη για την πορεία της υγείας της κόρης του, αλλά και των εγγονιών του και κυρίως της 5χρονης που δίνει τη δική της μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Το άλλο παιδάκι είναι περίπου 2,5 ετών. Ήρθε με άλλο ασθενοφόρο λίγα λεπτά μετά τις 4. Είναι σε καλύτερη κατάσταση. Νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου μας αυτή τη στιγμή και φέρει κάποια κατάγματα ορθοπαιδικής φύσεως. Οι θεράποντες γιατροί επέλεξαν την συντηρητική αντιμετώπιση τους. Είναι και αυτό υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και αναλόγως θα βλέπουν οι θεράποντες και θα κρίνουν το πώς θα το αντιμετωπίσουν. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί, λίγο πριν τις 10.30 στην Εθνική Οδό στο ύψος της Καλέτας. Τα δύο οχήματα, στα οποία επέβαιναν συνολικά 7 άτομα, συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με τοπικά. Στο ένα όχημα επέβαινε η 31 ετών μητέρα με τα δύο κοριτσάκια της και στο άλλο όχημα επέβαινε ένα ανδρόγυνο 56 ετών, ένας 55χρονος άνδρας και η 80χρονη γυναίκα, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο.